Κοντά μας είναι η Άννα Καραμαλή, τομεάρχης αθλητισμού και βουλευτής Β' Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να υπάρχουν εξελίξεις και τόσο γύρω από το χρέος, αλλά όσο και από το Σκοπιανό. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει δύο κυβερνητικές φιέστες. Η μία ήταν το πανηγύρι των Πρεσπών, όπου ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε μια επιζήμια συμφωνία για τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδος μας. Εκείνος ο οποίος δεν σεβάστηκε την επιθυμία των Ελλήνων και παρέδωσε το όνομα, τη γλώσσα και την εθνότητα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, το είπε και ο πρόεδρός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα ψηφίσουμε την κύρωση συμφωνίας όταν αυτή έρθει στην Βουλή προς ψήφιση. Η άλλη φιέστα που παρακολουθήσαμε ήταν να βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να πανηγυρίζει για την απόφαση του Eurogroup για το χρέος. Και μιλάμε για την επιμήκυνση του χρέους, για την οποία ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγα χρόνια έλεγε ότι είναι ένα μεγαλύτερο σκηνί από το οποίο θα κρεμαστούμε. Άρα λοιπόν περάσαμε από τα σκηνιά στις γραβάτες, στους σφιχταγκαλιασμούς με τον Καμένο. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, καθώς θα έχουμε μείωση των συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου, κατάργηση του ΕΚΑΣ, κινητή και ακίνητη περιουσία στο υπερταμείο και πολύ αυστηρή επιτήρηση ανατρίμηνο στη χώρα μας από τους δανειστές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά.